Κυρία Κυρίτση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εγώ θα έλεγα, Ηρακλή, να αφήσουμε το κυρία Κυρίτση κατά μέρους, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε συνάδελφοι. Εγώ έλεγα ότι θα με παρουσιάσει μια παλιά γνώριμη και για το Air Open. Είναι η ταυτότητα, οι συμβατικότητες που πρέπει καμιά φορά να τηρούμε, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ απλά να μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση σε όσα είπα, ότι η Αγλαία Κυρίτση, φίλοι και φίλες, είναι η κόρη του Λάζαρου του Κυρίτση, 100 χρονών. Είναι τώρα ο σύντροφος ο Λάζαρος, όσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και στο πρόσωπό του αποτυπώνεται όλη η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιας και ο Λάζαρος ο Κυρίτσης πέρασε σχεδόν όσα πέρασε και βίωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα πλην του εκτελεστικού αποσπάσματος. Καλό λοιπόν είναι οι απόγονοι να παίρνουν και τη σκυτάλη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να μου επιτρέψει ακόμα μια παρέμβαση, και είναι χαρακτηριστικό. Να την τιμήσουν όπως την τίμησαν οι παλιοί. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα πρέπει να πάρουμε τη σκυτάλη, καταρχήν την σκυτάλη των αξιών και τη σκυτάλη της μαχητικότητας και της πίστης ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον και πρέπει αυτό να το αναζητούμε. Και της ηθικής πάνω απ' όλα. Ακριβώς έτσι είναι, Αγλαία. Στις μέρες μας να μιλάμε για ηθική. Έτσι. Καταρχάς θα ήθελα στους αγαπητούς ακροατές να υπενθυμίσω ότι θα θυμούνται μάλλον ότι εγώ έκανα ένα bypass και ήμουνα και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή ως μία από τις βουλεύτριές του. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν ήμουνα ποτέ οργανωμένη στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργάστηκα, για όσους το θυμούνται, ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές τότε του 2014, έτσι, στο Βόρειο Αιγαίο, ως επικεφαλής μάλιστα περιφερειάρχης. Και αργότερα βέβαια μου προτάθηκε, όπως όλοι θυμόμαστε, να μπω τέταρτη στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Επίσης να πω ότι, και να ξεκαθαρίσω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήλθε στην κυβέρνηση με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και στο πλαίσιο αυτού του πολύ συγκεκριμένου αντιμνημονιακού και ριζοσπαστικού προγράμματος τότε εγώ συνεργάστηκα. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο, το οποίο κατά τη δικιά μου εκτίμηση έχει μια σημασία, ότι πολύ νωρίς, πολύ δηλαδή πριν την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, όταν είχε πλέον φανεί ως ένα βαθμό βέβαια αυτή η μνημονιακή στροφή, αυτή η μνημονιακή μετάλλαξη, όπως τα λέγαμε, τόσο του Τσίπρα όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ διαχώρισα τη θέση μου και βέβαια ήδη από την άνοιξη του 2015, που πλέον τέλος πάντων είχαμε δει που πηγαίνει το όλο πράγμα, ήμουνα η πρώτη κυβερνητική βουλευτής που δεν υπερψήφιζα ούτε την εξουσιοδότηση διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Το θυμάστε αυτό το πράγμα? Ναι, σαφώς και το θυμόμαστε, όπως το θυμάται και ο κόσμος. Οπότερα, βέβαια τα πράγματα πήραν την πορεία τους όπως την πήραν, που μαζί με μένα αποχώρησαν και άλλοι βέβαια και προς τιμήν τους πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο βουλευτές, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τις νομαρχιακές επιτροπές σε κάθε νομό. Διαλύθηκαν πάρα πολλές από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία ΚΚΕ. Το ερώτημα τώρα πλέον, γιατί όχι εγώ είναι γέγονες στο παρελθόν, το ερώτημα είναι σήμερα και μπαίνει πολύ επιτακτικά και μετά, και έτσι όπως διαμορφώθηκε ο εκλογικός χάρτης μετά τις ευρωεκλογές, γιατί σήμερα ΚΚΕ? Ναι. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δώσω και μια εικόνα που όλοι τη γνωρίζουμε και όλοι τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί να περιγράψω δηλαδή λιγάκι αυτή την πολιτική πραγματικότητα που ζούμε. Με όλα αυτά τα συμβάντα της σχεδόν πεντάχρονης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώθηκε για όλους μας μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα, τόσο για τη χώρα και για τον ελληνικό λαό. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Από τη μια, έχουμε όλο και πιο μεγαλύτερο δέσιμο της χώρας με τους αμερικανοτοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας. Το ΝΑΤΟ, όλοι γνωρίζουμε, οργώνει το Αιγαίο, οι βάσεις φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, αλλά και των όμορων χωρών, μην ξεχνάμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Από την άλλη βέβαια, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υλοποίησε με θρησκευτική, θα χαρακτήριζα, ευλάβεια, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια τρίτου μνημονίου, που υποθήκευσε, έδεσε, αλυσόδεσε τη χώρα για πολλές δεκαετίες. Και βέβαια σήμερα τι βλέπουμε? Να πανηγυρίζουν προκλητικά για αυτό το τέλος των μνημονίων, όταν είναι φανερό βέβαια ότι μόνο αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Και γιατί το λέω αυτό, μόνο αυτό το πράγμα δεν ισχύει? Μπορεί τα μνημόνια, σαν συμφωνίες, σαν δανειακές συμβάσεις δηλαδή, να ήρθαν τυπικά τον Αύγουστο του 2018. Ωστόσο, αυτό είναι μια επιμέρους λεπτομέρεια της αλήθειας.
Ρωσίας. Όταν μιλάμε πολιτικά για τα μνημόνια, δεν μιλάμε για τις συμβάσεις που έληξαν, αλλά για ένα πλέγμα εκατοντάδων νόμων που ήλθαν, ψηφίστηκαν και βέβαια εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ μέχρι το 2060. Είναι περίπου 600 μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν μέχρι το 2060 και βέβαια είναι και η επιτήρηση της χώρας με όλες αυτές τις αξιολογήσεις, τις γνωρίζουμε καλύτερα. Άρα το θέμα μας είναι αυτό το νέο αντιλαϊκό καθεστώς που αφήνει αυτή η κυβέρνηση σαν παρακαταθήκη για δεκαετίες τόσο σε εμάς όσο και στα παιδιά μας. Πολύ λοιπόν χοντρά νομίζω ότι περιέγραψα την πολιτική κατάσταση, το πολιτικό στάτους που βρισκόμαστε έτσι, σήμερα και η πραγματικότητα βέβαια αυτή δεν μπορεί από κανέναν μας να αμφισβητηθεί. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα σήμερα στις μέρες μας καλούμαστε να την αντιπαλέψουμε σαν αριστερά. Καλούμαστε να την αντιπαλέψουμε σαν κίνημα, σαν κομμουνιστικό κίνημα, σαν ΚΚΕ και σαν λαός. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτού του καθήκοντος, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ να στηριχθεί μια προσπάθεια που στο επίκεντρό της έχει το δίκιο, έχει τις ανάγκες του λαού αλλά και ολόκληρη της χώρας. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ και όλων των λοιπόν παλιών που ντύθηκαν με την προβιά βέβαια του νέου κομμάτων μοιάζουν απελπιστικά πολύ αφού τις ίδιες εντολές υπακούν, η ενίσχυση του ΚΚΕ σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Πρώτον, γιατί? Για να μπορέσουν να διαμορφωθούν αυτοί οι όροι της μιας ουσιαστικής λαϊκής αντίστασης με στόχο την αλλαγή των συσχετισμών και τη διαμόρφωση βέβαια μιας άλλης πραγματικότητας. Και δεύτερον, γιατί είναι κρίσιμο σε αυτές τις συνθήκες. Και μιλάω γρήγορα κιόλας, δεν ξέρω εάν με καταλαβαίνετε. Σε καταλαβαίνουμε, Αγγλία, μην ανησυχείς. Δεύτερον, λοιπόν, είναι κρίσιμο σε αυτές τις συνθήκες που διαμόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έστειλε έναν κόσμο στο περιθώριο, έστειλε έναν κόσμο στον καναπέ, στην κατάθλιψη. Τα βλέπουμε καθημερινά όλα αυτά τα φαινόμενα. Ο λαός να μπορέσει ξανά να πιστέψει ότι η δύναμη αυτή είναι στα χέρια του. Είναι και στις επιλογές του. Να μην πιστέψει δηλαδή σε αυτά τα κάλπικα διλήμματα του τύπου ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής μιας κατάστασης, αν θα είναι ο Τσίπρας ή αν θα είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί κάτι τέτοιο, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται. Είναι μια ακόμη μπανανόφλουδα του συστήματος που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει, όλης αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής, για να μπορέσει να παγιδευτεί και πάλι ο λαός με όρους επικοινωνιακούς, με όρους εξαπάτησης, με όρους αποπροσανατολισμού, ποιος θα είναι καλύτερος από τους δύο χειρότερους. Και, αυτό το δίλημα εμείς κάπως μεγαλύτερα το έχουμε ζήσει. Πρέπει να το αποδεχθούμε. Έτσι. Και βέβαια είναι και προφανές όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο βιώσαμε σε μια προεκλογική περίοδο που μόλις τέλειωσε για τις τοπικές εκλογές και για τις ευρωεκλογές. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε, οι επιλογές μας δεν μπορεί να έρχονται σε αυτές τις άθλιες λογικές και βέβαια επιτρέψτε μου να πω και την έννοια του χειροτερόμετρου έτσι, που θα καθορίσουν την πορεία και το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Έχουμε δει τη σημερινή πολιτική κατάσταση έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται. Πώς αναδεικνύει ένα βρώμικο, γεμάτο σύψη πολιτικό σύστημα που το ψέμα, η διαφθορά, η Ρασπούτιν, τα σκάνδαλα, η Νορβάτης και τρεγαγύρευε. Πόσα άλλα ακόμη έχουν να ανακαλυφθούν. Να αναδεικνύουν αυτή την πόχα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να συμβιβαστούμε. Έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας να μην συμβιβαστούμε με το χειρότερο και με αυτή την πόχα. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Ότι η κάλπη είναι ένα από τα μέσα, ένα από τα όπλα του λαού για να πει τα μεγάλα όχι αλλά και τα μεγάλα ναι. Ακριβώς έτσι είναι, Αγγλία, τα είπες όλα. Απλά να πούμε ότι από 8 την 8η Ιουλίου θα έχουμε αγώνες πάλι. Γιατί λοιπόν ΚΚΕ? Γιατί θα είναι η δύναμη του λαού και την επόμενη μέρα. Την 8η Ιουλίου. Ακριβώς. Αγγλία, σε ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι είσαι σε εκλογές της Ένωσης Συντακτών. Καλή επιτυχία να έχετε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στην εκπομπή σε όλους μας. Καλή δύναμη. Και καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Με το χέρι στην καρδιά και με το νου στη σκέψη και το δίκαιο. Ρίχνουμε τη σωστή επιλογή στην κάλπη στις 7 του Ιούλη. Να είσαι καλά, λέει. Καλό σου απόγευμα. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.